Στη συνέχεια λοιπόν θα ανατρέξουμε πίσω στο appendix του βιβλίου μας Honors για να μιλήσουμε λίγο πιο αναλυτικά για την γραμματική αυτού του κεφαλαίου. Και εδώ αυτό το πράγμα που θα δούμε για αρχή θα είναι η σειρά των λέξεων στις προτάσεις. Έτσι λοιπόν μια τυπική πολύ αντιπροσωπευτική πρόταση στα αγγλικά έχει την ακόλουθη σειρά. Subject, υποκείμενο, verb, ρήμα, object, αντικείμενο, adverb of manner, επίρρημα του τρόπου, place, χρονικό, τοπικό προσδιορισμό, συγγνώμη, και time, χρονικό προσδιορισμό. Έτσι, για παράδειγμα, θα δούμε. She walks slowly to work each day. Έτσι, βλέπουμε εδώ τη σειρά των λέξεων. Υποκείμενο, she, ρήμα, walks, slowly, επίρρημα του τρόπου, to work, τοπικός προσδιορισμός, each day, χρονικός προσδιορισμός. Ακόμα, μπορούμε να δούμε ότι κάποιες χρονικές λέξεις ή χρονικά επιρρήματα μπορούν να ξεκινήσουν μια πρόταση ή να έρθουν στο τέλος αυτής, να την τελειώσουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, during the meal the boy didn't speak. Κατά τη διάρκεια του γεύματος το αγόρι δεν μίλησε. Άρα εδώ η φράση during the meal μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αρχή της πρότασης. Ή the boy didn't speak during the meal. Να την τελειώσει δηλαδή την πρόταση. Ακόμα, κάποιες frequency expressions, κάποιες εκφράσεις λοιπόν που εκφράζουν συχνότητα των πράξεων ή time words ή χρονικές λέξεις ή ακόμα και adverbs, επιρρήματα, έρχονται πριν το κύριο ρήμα αλλά μετά το ρήμα to be. Οπότε εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα, we often go out around 8 o'clock ή we are often out after 8 o'clock. Εδώ στην πρώτη πρόταση βλέπουμε το often που είναι το επίρρημα συχνότητας, μας λέει πόσο συχνά γίνεται αυτό, να είναι πριν το κύριο ρήμα go, γιατί όπως είπαμε, σύμφωνα με τον κανόνα μας, πηγαίνει πριν τα κύρια ρήματα. Ενώ από κάτω βλέπουμε το often μετά το ρήμα are, διότι είναι το ρήμα to be, άρα η μοναδική εξαίρεση όπου πρέπει το επίρρημα συχνότητας να πάει μετά το ρήμα to be. Ακόμα αυτό που θα πρέπει να σημειωθεί είναι το παρακάτω, a verb should never be separated from its object. Ένα ρήμα δεν πρέπει ποτέ να χωρίζεται από το αντικείμενό του. Έτσι για παράδειγμα λέμε she opened the window a little bit. Άρα βλέπουμε εδώ το ρήμα opened με το αντικείμενό του the window μαζί. Και δεν μπορούμε να πούμε ποτέ she opened a little bit the window. Δηλαδή να χωρίσουμε το ρήμα open με το αντικείμενό του the window και να βάλουμε στη μέση κάτι άλλο. Και αφού είδαμε τις καταφάσεις, ας δούμε λίγο και τις ερωτήσεις. Ποια είναι η σειρά των λέξεων, ας ξεκινήσουμε με τις yes or no questions, δηλαδή τις ερωτήσεις που μπορούν να απαντηθούν με ένα yes ή με ένα no, και ας ξεκινήσουμε ένα τυπικό παράδειγμα. Do you like Chinese food? Ας δούμε ποια είναι η σειρά των λέξεων, έχουμε auxiliary verb, βοηθητικό ρήμα, δηλαδή do, subject, υποκείμενο, δηλαδή you, verb, κύριο ρήμα, δηλαδή like, και στη συνέχεια rest of sentence, στη συνέχεια της πρότασης δηλαδή. Οπότε μια τυπική ερώτηση είναι βοηθητικό ρήμα, υποκείμενο, κύριο ρήμα. Στη συνέχεια μπορεί να δούμε και κάτι όπως should I book a table, δηλαδή να υπάρχει η χρήση ενός modal verb σαν το should, αλλά στην αρχή της πρότασης μετά το υποκείμενο I και μετά το κύριο ρήμα book. Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ απλό, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Ενώ μπορούμε να δούμε και άλλους τύπους των ερωτήσεων όπως τις open questions with what, why, how, etc. Δηλαδή τις ερωτήσεις που ξεκινάνε με ερωτηματικές λέξεις και ας δούμε το πρώτο είδος όπου είναι οι subject questions, ερωτήσεις δηλαδή που απαντώνται με ένα υποκείμενο. Και εδώ βλέπουμε ένα τυπικό παράδειγμα, who painted this picture? Εδώ βλέπουμε την ερωτηματική λέξη στην αρχή, who, μετά το ρήμα, verb και μετά το υπόλοιπο της πρότασης. Ενώ στις non-subject questions, βλέπουμε ένα τυπικό παράδειγμα, where has he gone now? Εδώ η σειρά των λέξεων είναι ερωτηματική λέξη, where, auxiliary verb, βοηθητικό ρήμα, has, υποκείμενο, he, και κύριο ρήμα, gone, εδώ είναι στη μορφή παθητικής μετοχής γιατί είναι ο present perfect, και το υπόλοιπο της πρότασης, now. Ενώ στη συνέχεια, ένα άλλο παράδειγμα, why can't they be more helpful? Βλέπουμε την ερωτηματική λέξη why, ένα modal verb αυτή τη φορά, τροπικό ρήμα και όχι βοηθητικό, μετά το υποκείμενο they και το κύριο ρήμα be. Ακόμα πρέπει να μιλήσουμε και για τις indirect questions, τις πλάγιες ερωτήσεις, οι οποίες είναι ερωτήσεις που κάνουμε πολύ συχνά για να είμαστε λίγο πιο ευγενικοί.
Εδώ θα δούμε ότι υπάρχει μια ιδιαιτερότητα και θα θέλαμε να το εξετάσουμε λίγο περισσότερο. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Λέει, do you have any idea what time it is? Αν παρατηρήσετε, η σειρά των λέξεων που ακολουθεί στην ερώτηση, παρά το γεγονός ότι είναι ερώτηση, είναι σαν κατάφαση, υποκείμενο δηλαδή και ρήμα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι στις πλάγιες ερωτήσεις, δηλαδή στις ερωτήσεις που ξεκινάνε με μια φράση στην αρχή, τότε η σειρά των λέξεων αντί για ερώτηση πρέπει να είναι σαν κατάφαση. Όπως το ίδιο συμβαίνει και με το παράδειγμα που κάτω, I've been wondering what I should do. Βλέπουμε δηλαδή υποκείμενο και ρήμα κανονικά, σαν να βλέπαμε κατάφαση, μαζί με την ερωτηματική λέξη εδώ που βλέπουμε. Είναι πολύ σημαντικό να το θυμόμαστε αυτό, γιατί έτσι ρωτάμε με πλάγιες ερωτήσεις. Εδώ λοιπόν θα σημειώσουμε και κάποια πραγματάκια. Πρώτα στη σημείωση 1. Question words do not always introduce questions. Οι ερωτηματικές λέξεις δεν, λέει, παρουσιάζουν, δεν εισάγουν πάντα ερωτήσεις. In this case, the sentence follows the ordinary order. Σε αυτή την περίπτωση, η πρόταση λοιπόν ακολουθεί την κανονική σειρά. Μόνο στην περίπτωση λοιπόν που οι ερωτηματικές λέξεις δεν εισάγουν ερωτήσεις. Έτσι για παράδειγμα βλέπουμε, I soon realized how difficult teaching can be. Εδώ λέει πως συνειδητοποίησα πολύ σύντομα πόσο δύσκολο μπορεί να είναι η διδασκαλία. Εδώ λοιπόν βλέπουμε την λέξη how, αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν είναι ερωτηματική λέξη. Άρα δεν πρέπει να κάνω την συνηθισμένη αντιστροφή, δηλαδή να πω how difficult can teaching be, διότι δεν είναι ερώτηση. Το ίδιο και από κάτω. What we discovered is no longer relevant. Αυτό το οποίο ανακαλύψαμε δεν είναι πια σχετικό. Βλέπω μια λέξη what που ίσως να με μπερδέψει και να νομίσω ότι είναι ερωτηματική λέξη, εισάγει μια ερώτηση, αλλά δεν συμβαίνει αυτό εδώ. Γιατί εδώ απλά τη λέξη what προσπαθεί να δώσει έμφαση. Άρα δεν μπορώ να πω what did we discover, δηλαδή να κάνω την σειρά των λέξεων σαν ερώτηση. Και πρέπει να το αφήσω σαν ομαλή πρόταση, σαν μια κατάφαση δηλαδή. We discovered. Ακόμα να δούμε ότι το suffix, δηλαδή η κατάληξη ever και η φράση on earth, can be added to question words except whose to show we are surprised or annoyed. Μπορεί λοιπόν να προσθεθεί στις ερωτηματικές λέξεις εκτός από την ερωτηματική λέξη whose για να δείξει ότι είμαστε έκπληκτοι ή ενοχλημένοι. Έτσι για παράδειγμα μπορούμε να δούμε whatever can it be. Μα τι μπορεί να είναι, δηλαδή να προσθέσουμε την κατάληξη ever στην ερωτηματική λέξη what και να εκφράσουμε αυτό το αίσθημα της έκπληξης που νιώθουμε. Ή ακόμα να πούμε where on earth do you think you're going, που νομίζεις ότι πας. Εδώ χρησιμοποιούμε, προσθέτουμε τη φράση on earth στην ερωτηματική λέξη where για να πούμε, να εκφράσουμε το αίσθημα ότι είμαστε ενοχλημένοι για κάτι. Θα ήθελα λίγο να τα μελετήσετε και να τα σκεφτείτε μέχρι σε αυτό το σημείο που μιλήσαμε και θα κοιτάξουμε και τα υπόλοιπα στη συνέχεια.